Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, είναι αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Μιλάμε για τις νέες γηπεδικές εγκαταστάσεις, για κατασκευές καινούργιων γηπέδων κτλ. Είστε στην επιτροπή, εσείς κύριε Γιουτίκα, ακριβώς πώς λέγεται η επιτροπή αυτής της περιφέρειας. Καλησπέρα σας καταρχάς. Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα. Καλή εβδομάδα στο κράτες. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Διακοπές δεν έχει ακόμα, ε? Όχι ακόμα, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, ναι. Πλησιάζει. Όλοι μα, ναι. Τελειώνει τώρα, ξέρετε, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου αυτή. Σας δίνω την πληροφορία. Εγώ το σκέφτομαι περισσότερο από όλους. Όλοι μας χρειαζόμαστε ξεκούραση. Βέβαια, έτσι. Πείτε μας λίγο, αυτή η επιτροπή πώς έχει δημιουργηθεί, πώς λέγεται ακριβώς, ας πούμε, για να το λέω κι εγώ σωστά. Έγινε καταρχήν μια συνάντηση πριν περίπου ένα χρόνο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ναι, με τον Περιφερειάρχη τον Απόστολο Τζικώστα, mm-hmm, με τους δύο δημάρχους, τον κύριο Ζέρβα και τον κύριο Καϊτετζίδη από Θεσσαλονίκη και Πανόραμα αντίστοιχα, ναι, με τον Άφτα Σίγμα Άρης και την Παϊάρης, πρόεδρος, τον κύριο Βανίτη, τον κύριο Καρυπίδη. Μάλιστα. Εκεί συζητήθηκε το όλο πλάνο, ναι, το όλο σχεδιασμός δηλαδή, ο οποίος υπάρχει και δεν είναι άλλος από την ανταλλαγή του οικοπαίδου που σήμερα βρίσκεται στο γήπεδο του Άρη, στην περιοχή του Χαριλάου, με αυτό ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ, δίπλα στο ΙΚΕΑ, της γεωργικής σχολής, mm-hmm, έκταση 170 στρεμμάτων. Αυτό είναι το πλάνο και ο σχεδιασμός, να γίνει η ανταλλαγή των οικοπαίδων για να γίνει μια διπλή ανάπλαση, όχι ακριβώς όπως του Παναθηναϊκού. Ναι. Είναι μια άλλη μορφή διπλής ανάπλασης, διότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπως ξέρετε, θα γίνει μέσω του Δήμου Αθηναίων. Το γήπεδο του Άρη θα γίνει, ναι, με ιδιωτικούς πόρους, με χρήματα δηλαδή επενδυτών, τους οποίους θα βρει ο Άλφα Σίγμα Άρης. Εφόσον όμως, και το βασικότερο από όλα και το πρώτο ουσιαστικό βήμα, είναι να γίνει η ανταλλαγή των δύο οικοπαίδων, να συμφωνήσει δηλαδή ο ΑΕΔ να παραχωρήσει το αγροτεμάχιο των 170 στρεμμάτων στην περιοχή της Πηλαίας Κορδιάτης. Αυτό που λέτε τώρα, να συμφωνήσει ο ΑΕΔ, δηλαδή σε τι φάση βρισκόμαστε? Σε αυτό που είπατε. Έχει γίνει πάρα πολύ προεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Είναι σε γνώση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα ήταν την προηγούμενη Πέμπτη, 21 Εβδόμου, να γίνει και μια πολύ μεγάλη συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου, με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, με τον Άλφα Σίγμα Άρη. Δυστυχώς αναβλήθηκε αυτή η συνάντηση λόγω των πυρκαγιών και περιμένουμε τώρα, με ανταλλαγή εγγράφων, να οριστεί το επόμενο ραντεβού. Μπορεί να γίνει και αρχές Αυγούστου από το ραντεβού, για να δούμε τις τελικές πλέον λεπτομέρειες. Καθώς έχουν συζητηθεί πάρα πολλά, έχει βρεθεί ο τρόπος. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, έτσι ώστε να γίνει το κομμάτι το γραφειοκρατικό. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ λεπτές κινήσεις, να λέμε λίγα πράγματα για να γίνονται πολλά. Έχει βρεθεί ο τρόπος, όταν λέτε κύριε Γιουτίκα, τι εννοείτε, δηλαδή να γίνει αυτή η ανταλλαγή των οικοπαίδων? Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να γίνει ανταλλαγή, καθώς. Η ανταλλαγή είναι το πιο δύσκολο, κύριε Ζαγόρα. Γραφειοκρατικά είναι το πιο δύσκολο. Γραφειοκρατικά. Mm-hmm. Εφόσον βρεθεί η φόρμουλα και ο τρόπος να γίνει αυτή η ανταλλαγή, μετά πιστεύω ανοίγει ο δρόμος, καθώς, για να το λέμε απλά, πρόκειται μετά για μια απλή αντιπαροχή, να το πω απλά και λαϊκά. Δηλαδή, εφόσον γίνει αυτή η ανταλλαγή, το πλάνο λέει το εξής, ότι ο Άλφα Σίγμα Άρης, μέσα στην έκταση των 170 στρεμμάτων, θα κρατήσει περίπου 50 με 60 στρέμματα για να οικοδομηθεί εκεί πέρα το νέο γήπεδο, και ο επενδυτής ο οποίος θα αναλάβει να κατασκευάσει αυτό το γήπεδο θα κρατήσει για λογαριασμό του τα υπόλοιπα στρέμματα για να κατασκευάσει εκεί πέρα και να πουλήσει φυσικά ο ίδιος είτε κατοικίες, είτε μονάδες ξενοδοχειακές, είτε χώρων γραφείων. Ah, και τα 20 στρέμματα του γήπεδου του Χαριλάου, mm-hmm, θα αποδρυμευτούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης για να γίνει εκεί ένα μεγάλο μετροπολιτικό πάρκο. Φυσικά έχει προβλεφθεί το εξής πάρα πολύ λεπτό σημείο, mm-hmm, ότι μέχρι ωσότου κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Άρη και μεταφερθεί ο Άρης στο νέο γήπεδο, κανονικά θα λειτουργεί το γήπεδο του στην περιοχή του Χαριλάου. Δηλαδή πρώτα θα κατασκευαστεί, θα τελειώσει δηλαδή το γήπεδο, το καινούργιο γήπεδο. Θα μεταφερθεί ο Άρης και μετά θα παραδώσει το γήπεδο Χαριλάου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Για να μην έχουμε άλλα μπερδέματα και άλλα ευτράπελα. Αλλά, ναι, τα έχουμε δει και στην ΑΕ κτλ. Μιλάμε για 170 στρέμματα σε εκείνο το χώρο όπου θα δημιουργηθεί όλο αυτό, προφανώς κόσμημα θα το πω εγώ, μιας και λέμε για κάτι καινούριο στην περιοχή.
Σήμερα το γήπεδο Χαριλάου και Ριζαγόρα, σήμερα το γήπεδο του Άρη είναι σε μια έκταση 20 τερμάτων. Ναι. 20 τερμάτων. Άρα ο Άρης θα έχει προσχρήσει ένα νέο γήπεδο σε μια έκταση 50 με 60 στρέμματα. Ωραία. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλοι χώροι θα δημιουργηθούν. Τα υπόλοιπα στρέμματα ως αντάλλαγμα θα τα χρησιμοποιήσει ο επενδυτής, προκειμένου το όλο project να κλείσει, να βγει. Για να έχει και όφελος ο επενδυτής, ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να κατασκευάσει όλα αυτά. Ναι. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δεσμευτεί διαστόματος περιφερειάρχη ότι μπορεί μέσω του ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσει όλα αυτή η κοινόχρηστη χώρη που θα δημιουργηθούν, την ανάπλασή του, όπως και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή του Χαριλάου, όταν και εφόσον το γήπεδο κατασκευαστεί, το νέο γήπεδο, φύγει από εκεί ο Άρης, έρθει στα χέρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και σχεδιαστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης όλη αυτή η παρέμβαση σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ναι. Αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τον Άρη, αλλά για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς θα δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου σε μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Εκείνος ο χώρος τώρα στην περιοχή Χαριλάου θα ανήκει στο Δήμο μετά από την ολοκλήρωση αυτής της γραφειοκρατίας των γηπέδων και τα λοιπά, που χτίσει το γήπεδο. Θα γίνει μεταβίβαση. Στο Δήμο. Θα γίνει μεταβίβαση. Στον Άρη, επειδή εδώ εμπλέκεται. Εμπλέκεται, τέλος πάντων, το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη. Το καινούργιο γήπεδο. Σε ποιον θα ανήκει? Στον Ερασιτέχνη. Όταν μιλάμε για τον ΑΣΥΓΜΑ. Μάλιστα. Okay. Το γήπεδο θα ανήκει στον Ερασιτέχνη. Όπως και το Χαριλάου ανήκει στον Ερασιτέχνη. Mm. Έτσι, το επισπεύδον είναι ο Ερασιτέχνης. Απλά έχει δημιουργηθεί το πρωτοβουλίο του Ερασιτέχνη μια επιτροπή, στην οποία υπάρχει μια συνεννόηση με τεχνοκράτες και στην οποία συμμετέχει και η ΠΑΕΑΡΙΣ, για να υπάρχει μια σύμπνοια, όλος ο Άρης μαζί να ενημερώνεται από κοινού για οτιδήποτε γίνεται. Για υπάρχει αυτή η ενημέρωση, υπάρχουν αυτά τα βήματα. Ναι. Άρα για να το καταλάβω. Αλλά επισπεύδον είναι ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Τα 50 στρέμματα. Ο σύλλογος, ο Ερασιτέχνης Άρης, έχει σήμερα ιδιόκτητο το γήπεδο Χαριλάου. Ναι. Το πούμε απλά. Τέλει. Έκταση 20 στρεμμάτων. Θα παραχωρήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης το γήπεδο όταν και εφόσον ολοκληρωθεί και είναι λειτουργικό το νέο γήπεδο στο νέο Γορτεμάχιο, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, δίπλα στο IKEA, στα 170 στρέμματα. Ωραία. Αυτό είναι το πλάνο. Άρα τα 50 στρέμματα που θα γίνει το γήπεδο θα ανήκουν στο Ερασιτέχνη Άρη και τα υπόλοιπα 120, γιατί μιλάμε εκεί για ένα χώρο 170, όπως μας είπατε. Τα υπόλοιπα 120 σε ποιον θα ανήκουν? Στον επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει να κατασκευάσει το νέο γήπεδο του Άρη. Μάλιστα. Ειδικά του χρήματα. Μάλιστα. Άρα θα κατασκευάσει για τον Άρη, για τον Άσταση, για τον Ερασιτέχνη Άρη, ένα νέο γήπεδο ο επενδυτής, και θα κρατήσει για λογαριασμό του τα υπόλοιπα στρέμματα, τα οποία θα οικοδομήσει όλα αυτά που πιστεύει ο ίδιος ότι θα του υποφέρουν τα έσοδα για να πει το project. Άρα ο επενδυτής, ας πούμε, φτιάχνει στο χώρο εκείνο των 170 στρεμμάτων ένα γήπεδο το οποίο το δίνει στον Άρη, έτσι δεν είναι, ακριβώς, στον ΑΣΥΓΜΑ, ανήκει στον Άρη και όχι στον επενδυτή. Στον ΑΣΥΓΜΑ, στον Ερασιτέχνη, στη μαμά του συλλόγου, όπως λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Και τα υπόλοιπα 120 μπορεί εκεί σε αυτά να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να σηκώσει ουρανό. Να κατασκευάσει ό,τι ορίζουν οι όροι δόμηση και οι χρήσει γη στην περιοχή, προκειμένου να τα πουλήσει, έτσι, για να έχει έσοδα. Για να έχει ένα όφελος από όλη του την επένδυση. Γι' αυτό μιλάμε ότι ο Άρης ψάχνει να βρει επενδυτή. Δεν θα γίνει με δημόσιο χρήμα το νέο γήπεδο του Άρη. Δεν θα γίνει με δημόσια χρήματα το νέο γήπεδο του Άρη. Αυτό που ο Ερασιτέχνης ζητάει είναι να γίνει αυτή η ανταλλαγή. Ναι, τώρα έγινε κατανοητό. Αυτό και με το χώρο στο Χαριλάου, στην περιοχή Χαριλάου μάλλον, και με το χώρο ακριβώς που θα ανήκει εκεί, που θα κατασκευαστεί το γήπεδο, και με το υπόλοιπο που είναι ένα τεράστιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα ότι εμπλέκεται Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, ο ΑΕΔ, ΑΣΥΓΜΑ Άρης, και ό,τι άλλο υπάρχει από πίσω όσον αφορά δημόσιες υπηρεσίες και γραφειοκρατικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύπλοκο σχέδιο για να τα αναλύσουμε τεχνοκρατικά. Η ουσία όμως είναι αυτή και το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η ανταλλαγή των δύο οικοπαίδων. Αν συμφωνηθεί, θεωρούμε ότι θα ανοίξει πλέον ο δρόμος, καθώς θεωρούμε ότι είναι προς όφελος επενδυτών να έρθουν και να δουν αυτό το project, θα το οικοπαίδει δηλαδή ωφέλη, και θα κερδίσει και ο Άρης από τη μία, θα κερδίσει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς θα πάρει
μέσα στα διοικητικά του όρια, με πολύ μεγάλη έκταση, την οποία μπορεί να τη μετατρέψει φιλέτο. Σε ένα μετροπολιτικό πάρκο. Βέβαια. Και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει όλους αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους. Ναι. Λίγο... θα δημιουργηθούν προς όφελος φυσικά όλων των πολιτών. Ναι, βέβαια. Λίγο θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος για λίγο διάστημα εκεί στην περιοχή Χαριλά, αλλά μετά θα έχει μπροστά του άλλο πράγμα εντελώς. Μαγικό, πολύ όμορφο. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ξεκαθαρίσαμε τώρα ότι έτσι, αυτός είναι ο χώρος. Φυσικά, τώρα στην ανταλλαγή και τα λοιπά, επειδή μου αναφέρατε στο ξεκίνημα, επιστρέφω δηλαδή στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, τα 170 αυτά στρέμματα, ο ΑΕΔ και τα λοιπά. Έχει συμφωνηθεί αυτό, έτσι. Είπαμε ότι είναι γραφειοκρατικό. Δηλαδή, δεν πιστεύω στην πορεία να εμφανιστεί κανένας δράκος, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και να το πάει πίσω όλο το έργο. Τώρα, εάν δεν βγουν οι υπουργικές αποφάσεις και να δούμε έγγραφα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ότι αυτό το πλάνο βγαίνει, ότι υπάρχει επιθετικό ενδιαφέρον για να γίνει αυτή η ανταλλαγή και η διπλή ανάπλαση. Από εκεί πέρα, επειδή υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά, γι' αυτό έχει αναλάβει το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Εκκρεμεί αυτή η συνάντηση, η οποία θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, για να ξεκαθαριστούμε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά, τα οποία πρέπει να γίνουν και τα οποία θα συνοδεύουν την οποιαδήποτε απόφαση και προεδρατά διατάγματα τα οποία πρόκειται να βγουν στη συνέχεια. Πάντως είναι, πώς το λέμε για τους προπονητές, ευχάριστος πονοκέφαλος και για εσάς και για όλους μας εδώ στην πόλη, γιατί βρισκόμαστε μπροστά στην κατασκευή δύο υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων, γηπέδων τέλος πάντων, και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Ας πούμε, πρέπει να κάνουμε προετοιμασία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και είμαστε στην ευχάριστη θέση ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Διοίκηση Περιφέρειας, εφόσον όλα αυτά τα έργα προχωρήσουν και ξεκινήσουν την πραγματοποίησή τους, να συνεισφέρουμε και εμείς μέσω Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για τη δημιουργία όλων αυτών των κοινόχρηστων χώρων που θα δημιουργηθούν και από την ανάπλαση της Τούμπας και από την ανάπλαση στην περιοχή του Χαριλάου και από την ανάπλαση της περιοχής του IKEA. Άρα μιλάμε για τρία πολύ μεγάλα projects τα οποία θα τρέξουν την επόμενη περίοδο, από το 2023 και μετά, τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την όψη δύο περιοχών μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και φυσικά θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Μάλιστα. Οπότε για τον Άρη μιλάμε μόνο για εκείνη την περιοχή, έτσι, μόνο για εκείνο το. Για ανταλλαγή αυτών των οικοπαίδων, εκείνα τα 170 στρέμματα. Δεν μιλάμε για άλλο χώρο. Όχι. Μιλάμε για αυτούς τους δύο χώρους, όπως είπατε. 170 στρέμματα, όπου εκεί πέρα θα γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, μια πολύ μεγάλη ανάπλαση στα διοικητικά όρια του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Η ανάπλαση στην περιοχή του γηπέδου του Χαριλάου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και όπως είπατε και πριν, και στην ανάπλαση της Τούμπας, όπου και εκεί η περιφέρεια θα χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για να χρηματοδοτήσει δημόσιους χώρους κοινόχρηστους για να βοηθήσει με χρήματα της Ευρώπης στην ανάπλαση αυτών των περιοχών. Μάλιστα. Κυρία Γιουτίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν αναλυτικότατος και νομίζω ότι καταλάβαμε ακριβώς τι έχει συμβεί με το πλάνο. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Από εκεί και πέρα, όταν και εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση που θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, οι ανακοινώσεις θα βγουν φυσικά από τον ΑΣΥΜΑ Άρη ή από την κυβέρνηση. Είμαστε σε μια αναμονή, αυτό είναι το πλάνο. Δεν θέλουμε να λέμε πολλά. Έχουν ήδη συζητηθεί πάρα πολλά και γίνεται αλλαγή εγγράφων. Αλλά πρέπει να γίνει αυτή η συμφωνία με όλα τα εμπλεκόμενα και στην αρμόδια υπουργεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα θα γίνουν και ανάλογες ανακοινώσεις. Τέλεια. Εμείς στην περιφέρεια πάντως Κεντρικής Μακεδονίας περιμένουμε πραγματικά να προχωρήσουμε όλα αυτά τα έργα για το καλό όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά όλων των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ είμαστε φυσικά και να χρηματοδοτήσουμε όλα τα έργα, τα κοινόχρηστα έργα που θα χρειαστεί προκειμένου να γίνουν οι αναπλάσεις αυτές στα τρία αυτά σημεία που μόλις προείπαμε. Επειδή μιλάμε με εκπρόσωπο της περιφέρειας, εκεί το χώρο του Καρατάσου δεν βλέπετε να γίνεται κάτι που τόσο έχει συζητηθεί τα τελευταία χρόνια. Του Καρατάσου, είχαμε εμπλακεί ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη χαρά να συμμετέχω στο Συμβούλιο το Χωροταξικό της Κυβέρνησης προκειμένου να αλλάξουν οι χρήσεις στο χώρο του Καρατάσου για να μπορούν εκεί να δημιουργηθούν πλέον νοσοκομεία και άλλες δομές. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, εξαιτίας αυτού της εξέλιξης που έγινε το 2020 και ο Δήμος Παύλου Μελά έδωσε χρήσεις γης οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία νοσοκομείων και τέτοιων κέντρων. Το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι εκεί πέρα θα δημιουργηθεί ένα νέο νοσοκομείο σε ένα τμήμα του Σαντοπέρου του Καρατάσου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον Δήμο Παύλου Μελά, για όλη τη Θεσσαλονίκη, καθώς δημιουργείται ένας κόμπος νοσοκομιακός μαζί με το Παγιοργείο, μαζί με το 424. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένας χώρος προσβάσιμος,
από την εξωτερική περιφερειακή, από την εσωτερική περιφερειακή για όλη την κεντρική Μακεδονία, για όλους τους πολίτες. Έτσι πρέπει, εντάξει. Εκεί να γίνει νοσοκομείο παρά γήπεδο. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Κύριε Γιουτίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Μας βοηθήσατε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.